τον Κουλούρη το πραγματικό ηγέτη από την Κωνσταντινούπολη. Στην Ελλάδα από παλιά ήταν το βραστό Κουλούρη, μετά ήρθε το Θεσσαλονίκης. Και τώρα έχουμε τον Κουλούρη του Ψηρή. Το αγαπάμε τόσο πολύ και το λατρεύουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έχουμε μείνει στην παράδοση. Και από και εμείς αυτό κάνουμε. Προσπαθούμε να αφήσουμε στις υπόλοιπες γενιές την παράδοση. Η διαδικασία ξεκινάει από το ζύμωμα, πλάσιμο, δέσιμο και ψήσιμο. Αυτά είναι. Να το γευτούμε εμείς και να το ευχαριστηθούμε. Όλα χειροποίητα, ναι. Τι είναι αυτό όμως που ξεχωρίζει τόσο πολύ το συγκεκριμένο? Αυτό είναι το φρέσκο. Και τώρα υπάρχουν και άλλα μυστικά τα οποία δεν τα λένε. Εσύ άμα φτιάξεις ένα φαγητό σπίτι, το λες? Για το νέα μας παιδιά έχω να πω το εξής. Να το προτιμάνε όπως το προτιμάνε, γιατί είναι παραδοσιακό και ωραίο Κουλούρι. Και συνδυάζεται και με όλα, από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Βέβαια. Πού θα βρούμε το Κουλούρι του Ψηρή μας? Γιατί δεν έχουμε μόνο αυτά όμως, βλέπουμε και άλλα πράγματα σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Να σας πω, το Κουλούρι του Ψηρή θα το βρείτε σε όλες τις γωνιές της Αθήνας. Και άλλα πράγματα πολύ όμορφα όμως, λουκουμάτες τα πάντα, και τα πάντα. Πάντα παραδοσιακά. Εδώ έχουν μείνει στην παράδοση. Δεν υπάρχει τίποτα ψυγείο. Πρώτη φορά που το φτιάξω ήμουνα 12 χρονών. Ήμουνα 12 χρονών στο Ψηρή. Ωραία χρόνια. Βεβαίως ωραία χρόνια. Και τώρα είναι ωραία χρόνια. Αρκεί να ξέρει να τα ζήσει. Κλείνω λοιπόν έτσι και πάω να φτιάξω Κουλούρι μαζί σας. Ευχαριστώ, δεν έχω πρόβλημα. Να είστε καλά. Να τα ωραία, πάμε. Περιμένουμε, Ηλία. 10 λεπτά. 10 λεπτά μόνο. Ωχ, τέλεια. Ζούμε όμορφα και μαθαίνουμε την πιο όμορφη ιστορία. Νομίζω ότι όλες οι λαμαρίνες μου φτάνουν. Πω. Η πιο όμορφη ιστορία μάθαμε σήμερα. Σας αγαπάω πολύ, πάρα πολύ. Αγαπημένο Κουλούρι του Ψηρή, μόνο για σας, για να ζούμε όμορφα. Μια ζηλεύεται.